Κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού από τη σελίδα 1055 είναι από το κεφάλαιο Β και το εδάφιο 24 Β Τιμωθέου επιστολή. Β προς Τιμώθεον επιστολή σελίδα 1055 εδάφιο 24 Β κεφάλαιο. Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος, προσπάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων με τα πραότητος του αντιφρονούντας. Μήποτε δώσεις αυτούς ο Θεός μετάνοια, ώστε να γνωρίσωση την αλήθεια και να ανανύψωση από τις παγίδες του διαβόλου, υπό το οποίο είναι πεπαγιδευμένη στο θέλημα εκείνου. Γίγνος και δε τούτο, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συνερθεί καιρή χαλεπή. Είναι δύο μηνύματα, αδερφοί αγαπητοί, των εσχάτων ημερών. Ο δούλος του Θεού δεν μάχεται, αλλά είναι πάντοτε πράος, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων με τα πραότητα στους αντιφρονούντες. Και το ερώτημα είναι, εγώ είμαι? Όχι αν εσύ είσαι, εγώ είμαι? Και η απάντηση είναι, βόηθα με Κύριε, κάνε με σε παρακαλώ, στο όνομα του Χριστού. Άντρας, γυναίκα, παιδί, καινούριος, παλιός. Εγώ είμαι. Δεν ρωτάω αν εσύ είσαι. Καθένας θα σηκώσει το δικό του φορτίο. Καθένας από μας. Και η απάντηση είναι, Κύριε, βόηθα με να γίνω. Αλλά το κρίσιμο σημείο είναι ότι γίγνος και τούτο μεταβεβαιότητος, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συνερθεί καιροί κακοί. Και ήδη, αδερφοί αγαπητοί, μπαίνουμε, και ήθελα να σας το πω επισήμως, μπαίνουμε σε πολύ κακούς καιρούς. Το ρολόγιο πρόγραμμα του Θεού είναι ο Ισραήλ. Αυτά που γίνονται εκεί είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού, όλα. Και αυτά που έρχονται είναι τραγικά, τρομακτικά. Ήδη η Αμερική κατέβασε 40 πλοία, δεν ξέρω πόσα. Όλοι οι αντίπαλοι του Ισραήλ ετοιμάζονται για το μεγάλο χτύπημα. Και το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη μεγάλη αντεπίθεση. Και ο Λόγος του Θεού θα νικήσει το Ισραήλ και δεξιά και αριστερά. Αλλά αυτό θα έχει φοβερές συνέπειες. Και είμαι υποχρεωμένος να σας το πω, έτσι πως μου το έδειξε ο Θεός, γιατί προχτές το βράδυ μου έδειξε ένα τρομακτικό ενύπνιο. Σηκώθηκα τρομαγμένος, δεν το θυμάμαι, αλλά μου έδειγνε τις καιρούς σου κακούς που έρχονται. Αδερφοί, το πρώτο πράγμα το οποίο θα γίνει είναι να θα ανεβούν τα πετρέλαια στον αέρα. Πείνα, δυστυχία. Ήδη τα χρηματιστήρια όλα πέφτουν. Έτσι. Και κάποτε είχα πει από εδώ, μην αγοράζετε μετοχές. Έρχονται πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Είναι καιρή χαλεπή. Γι' αυτό φροντίστε τις οικογένειές σας. Κάντε ό,τι μπορείτε καλύτερο. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που μας είπε σήμερα ο Κύριος. Να ανεβούμε στο όρος του οίκου του Κυρίου. Εκεί υπάρχει ασφάλεια μόνο. Μόνο στον οίκο του Θεού του Ζώντος. Δηλαδή το πότε θα ξεκινήσει το μεγάλο κακό, άλλοι λένε πολύ σύντομα, άλλοι λένε σε μια εβδομάδα και άλλοι λένε ό,τι λένε. Αλλά όταν ξύπνησα προχτές με αυτό το φοβερό ενύπνιο των εσχάτων ημερών, που ξύπνησα τρομοκρατημένος, αλλά δεν το θυμάμαι, μπήκα μέσα στις ειδήσεις και διάβαζα. Πω πω τι διάβαζα. Το τι θα γίνει. Φοβερά πράγματα θα γίνουν, αδερφοί. Εκεί, από το Ισραήλ ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και μάλιστα την Ιερουσαλήμ. Θυμάστε πώς το λέει.
να το διαβάσω, να μην το πω απόξω. Λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Σε όποιον πέσει θα το συντρίψει και όποιος πάει εναντίον της θα συντριφθεί. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι λόγος δικός μου. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Βεβαίως θα προσέξουμε και τα οικονομικά και τα παιδιά μας, αλλά περισσότερο θα και προσέξουμε τα πνευματικά. Γιατί μόνο στο όρος του οίκου του Κυρίου θα υπάρχει ασφάλεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μόνο στο όρος του οίκου του Κυρίου θα υπάρχει ασφάλεια. Και πώς θα ανέβουμε? Όπως μου το είχε δείξει πριν από μήνες ο Θεός. Πατέρα, βόηθαμε. Φου, βρέθηκα πάνω. Μόνο τότε θα γλιτώσουμε. Η Ευρώπη διαλύεται. Τα χρηματιστήρια της Γερμανίας πάνε έτσι. Η Γερμανία είναι σε φοβερή ύφεση. Η Γαλλία σε φοβερότερη ύφεση. Η Ιταλία σε φοβερότερη ύφεση. Η Αμερική, δεν ξέρω αν ακούσατε, τα λέω, γιατί τα διάβασα, τα άκουσα. Τι είπε ο Τραμπ? Ψηφίστε με τώρα και δεν θα χρειαστεί να με ξαναψηφίσετε, γιατί θα τα κάνω όλα τέλεια. Δεν θα χρειαστεί να ξαναγίνουν εκλογές. Τι είπε ο άνθρωπος χωρίς να το καταλάβει? Τι είπε χωρίς να το καταλάβει? Γιατί δεν πιστεύω ότι το καταλάβει όταν το έλεγε, γιατί μίλαγε σε χριστιανούς. Εγώ είμαι χριστιανός, είσαστε χριστιανοί, ψηφίστε με, δεν θα χρειαστεί να ξανακάνουμε εκλογές. Τώρα καταλάβαινε τι έλεγε, δεν καταλάβαινε, ήξερε, δεν ήξερε, δεν ξέρω. Και λέγεται επισήμως από μελετητές ότι λίγο πριν και λίγο μετά τις εκλογές θα γίνει μεγάλη ύφεση στην Αμερική. Συντριπτική, γιατί πια το χρέος της έχει φτάσει στα ουράνια, γιατί κόβουν συνέχεια δολάρια για να καλύψουν το χρέος τους. Αγαπημένα μου αδέλφια, σας παρακαλώ πολύ, εισέλθετε στο ταμείο σας και ζητήστε να λάβετε έλεος και να βρείτε χάρη από το Θεό. Αλλά καθένας μόνος του, αλλά και σαν οικογένεια, σαν άτομα. Πάρε τη γυναίκα σου, πάρε τα παιδιά σου, γονάτισε προσευχή σου. Αλλά και σαν εκκλησία. Πιστεύω και είπαμε ότι από τον επόμενο μήνα, το Σεπτέμβριο, θα έχουμε κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα νηστεία, προσευχή και ολονυχτία. Αλλά μέχρι τότε δεν ξέρω τι θα έχει γίνει. Κανείς δεν ξέρει τι θα έχει γίνει. Αυτά που σας λέω δεν είναι αστεία. Μόνο όποιος μελετάει τα πράγματα ξέρει ότι λέω απόλυτη αλήθεια. Μελετάμε το Λόγο του Θεού, λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό ας μπαίνουμε, σας παρακαλώ αδέλφια μου, ας μπαίνουν στο ταμείο μας. Και προσέχτε, μην κρίνετε κανέναν, μην κατακρίνετε κανέναν. Ο Κύριος μου είπε, όποιος κρίνει θα τον κρίνω αυστηρός και όποιος κατακρίνει θα τον κατακρίνω αυστηρότερα. Όλους τους με τους συγχωρούμε, μακροθυμούμε, προσευχόμαστε. Δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι. Δεν πειράζει, ο δούλος του Θεού δεν μάχεται. Αλλά είναι πράος, ανεξίκακος και προσεύχεται. Με αυτή λοιπόν τη λογική, με το φόβο του Θεού στην καρδιά μας. Όχι το φόβο των ανθρώπων. Γιατί αυτά που έρχονται δεν είναι από τους ανθρώπους. Είναι ο Θεός, αδερφοί. Με το φόβο του Θεού, με την αγάπη του Θεού στην καρδιά μας, ας σηκωθούμε τώρα. Ας έρθουν και οι πρεσβύτεροι.